κάνεις? Καλά, Μαρία, καλά. Συγγνώμη, έφυγες από την Αμερική και μου ήρθες εδώ. Κατευθείαν. Από Νέα Υόρκη και Νέα Υόρκη εδώ. Από Νέα Υόρκη. Να σου πω, θα μιλάμε τώρα έτσι σε όλο το γύρισμα. Μπορεί, yes. Μπορεί. Ναι, ναι, δεν ναι. Έχεις κανένα πρόβλημα. Μην με μπερδέψεις ότι είμαι με νούνος. Δεν είμαι. Καθόλου, καθόλου. Οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά. Ναι. Σε έχω σήμερα εδώ πέρα και θα κάνουμε πολύ ωραίο αμερικάνικο dish. New York style αμερικάνικο dish, ναι, ναι. Αρέσει. Μ' αρέσει. Είναι... Να σου πω τι έχεις κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, το πρώτο dish που θα κάνουμε είναι ένα New York style macaroni and cheese. Μακαρόνια με τυρί. Αγαπάω. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βράσουμε τα μακαρόνια. Και ξέρεις, όταν έφυγα από Νέα Υόρκη μου τα στέλνανε σε πακέτο. Ναι, κατευθείαν. Και τώρα που σε βρήκα εγώ εσένα εδώ θα μου τα κάνεις. Θα έρθεις εδώ, θα έρθεις στο Γιουνίκο. Όχι, δεν θα έρχομαι εδώ, στο Γιουνίκο θα έρχομαι. Έτσι, έτσι είναι. Νίκο μου, γλυκέ, Νίκο. Πάμε, μου. Πάμε, πάμε. Να σου πω, έχεις ξεκινήσει καταρχήν να στείλουμε γλυκά καλησπέρα ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια σε όλη την Ελλάδα, Αμερική και Καναδά που μας παρακολουθούν. Εσύ που θέλεις να στείλεις χαιρετίσματα. New York και ψαρά. New York και ψαρά. Γιατί ψαρά? Από εκεί είναι, είμαι. Είμαι ψάριανο New Yorker. Περίμενε. Περίμενε. Δηλαδή, θέλω να μάθω την ιστορία. Θέλεις λίγο έτσι να μου πεις πώς ακριβώς έγινε, ή πρώτα να δούμε τα υλικά μας και σε λίγο. Πάμε με τα υλικά και σε λίγο θα σου πω την ιστορία. Πάμε πώς υλικά πάμε. Και σε λίγο και πάμε και ναι, γεια. Ναι, ναι, γεια σου, ναι, Νίκο. Ναι, ακριβώς. Καλώς ήρθες. Υλικά και επιστρέφω. Σήμερα μαγειρεύουμε με άρωμα Νέας Υόρκης. Μακαρόνι and cheese. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μακαρόνι κοράλι, 40 γραμμάρια βούτυρο, 40 γραμμάρια αλεύρι, 600 μιλιλίτρα γάλα, 10 γραμμάρια ψιλοκομμένο μαϊντανό, 10 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 200 γραμμάρια τσέντερ τριμμένο, 50 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη, 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Πώς μου αρέσει που είμαι μαζί σου. Κι εγώ, χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εσύ να είσαι. Λοιπόν, πάμε. Είδαμε τα υλικά και ναι. Τώρα εσύ έχεις ξεκινήσει και μου έχεις φτιάξει το μακαρόνι, το βράσες. Πόση ώρα θέλει? Κοίτα, κανονικά τα μακαρόνια θες να τα βράσεις 5 με 8 λεπτά. Αλλά αυτό το συνταγή θα κάνουμε. Είναι το μακαρόνι που θέλουμε πιο al dente. Για ποιο λόγο? Γιατί θα το βάλουμε στο φούρνο μετά. Και θα τραβήξει ζουμιά και φαγητό και flavor και όλα αυτά. Και θα το με λίγο πιο al dente αυτό. Γιατί τα αγαπάνε τόσο πολύ αυτό το φαγητό στην Αμερική? Στην Νέα Υόρκη όλα αυτά τρώνε. Κοίτα, αυτό το macaroni and cheese από New York είναι comfort food. Είναι κάτι που το τρως και σου φέρνει πίσω που είσαι μικρό παιδί, ταξιδεύει. Ναι, ναι. Εσένα ναι. Το σου θυμίζει. Τα ψαρά. Όχι. Growing up in New York από μικρό παιδί. Αλλά. Ξέρεις, είναι κάτι που το έχουμε στο μαγαζί, το macaroni cheese, και ο κόσμος του αρέσει πάρα πολύ, so πάμε. Ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε τσένταρ παρμεζάνα. Μουτσαρέλα. Μουτσαρέλα, αγαπάω. Ναι, λίγο βούτυρο, γιατί άμα ναι, έχει βούτυρο είναι ωραίο, right? Mm-hmm. Αλάτι πεπέρι, κρέμο γάλακτος, λίγο μαντιανό για χρώμα. Και λίγο αλεύρι, κάναμε μια σάλτσα μπεσαμέλ με τυρί και... Τέλεια, θα βρείτε τη συνταγή μας και στο zoomomorpha.gr για τη μύρισε Ελλάδα. Και αγαπάμε πάρα πολύ τις ωραίες συνταγές. Ωραία, λοιπόν, έχουμε βράσει τα μακαρόνια και ξεκινάμε, δικό σου. Έχουμε βράσει τα μακαρόνια, τα βάζουμε σε ένα μπολάκι. Εντάξει. Και... Να μας σκεφτήκατε και έχουμε και καφέ, ευχαριστώ. Τώρα πάμε να κάνουμε το μπεσαμέλ, το cheese sauce. Τη μαμά πώς τη λένε? Τη μαμά τη λένε Δέσποινα. Τη λένε Δέσποινα και τη λένε και Δέσποινα Δημητρέλη. Ναι, ναι, ναι. Γεια μα. Γεια σου μαμά. Φιλιά πολλά μαμά. Ναι, so, για τη σάλτσα. Της αρέσει της μαμάς στο φαγητό? Για macaroni cheese, ναι. Της αρέσει. Ναι, της αρέσει. Okay. Το τρώει η μαμά. Εντάξει. Αλλά πάμε με τη σάλτσα. Πρώτο, βούτυρο. Το βάλουμε όλο. Πάρ' το παιδί μου όλο. Έλα, γιατί όχι, right. Okay, το βούτυράκι δεν είναι κακό, είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και νόστιμο και δίνει πολύ flavor και χρώμα και ωραίο αγάπη στο φαγητό, αν το ξέρεις. Εσύ έχεις αγάπη. Πάντα έχω αγάπη. Και τη δίνεις έτσι σε όλα τα πράγματα. Όχι όλα. Έτσι, γιατί μας κοιτάτε με, τώρα, με λίγο defense, αυτό, άμυνα. Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Ταύρος. Ναι. Ωραίο ζώδιο. Σκληρό ζώδιο. Ναι, αλλά σωστό ζώδιο. Σωστό ζώδιο. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τώρα έχουμε το βούτυρο, γιόνι. Τι θα κάναμε, θα κάνουμε ένα ρου. Το ρου, τι είναι, ξέρεις τι είναι το ρου? Ας το πω τι είναι το ρου. Να το γκουγκλάρω, να το μάθω. R-O-U-X, είναι κάτι... R-O-U-X. Θα κάνουμε μια σάλτσα μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ. Ναι, αλλά αρχίζει με το ρου.
είναι βούτυρο και μετά βάζουμε αλεύρι μέσα. Τώρα, προσοχή. Περίμενε αλεύρι το μπεσαμέλι είναι αυτό. Όχι. Όχι, το ίδιο. Ναι. Έτσι. Αλλά να προσέχεις πώς βάζουμε το αλεύρι, γιατί με το αλεύρι και το βούτυρο πρέπει να το ψήσουμε λίγο 5-6 λεπτά να βγάζει το ομό αλεύρι flavor και να πάμε καλά. Για να πάμε καλά. Ναι, γιατί αυτό είναι Νικό, το κίνηση. Πού θα σε βρούνε τώρα για να σε ψάχνουν πέρα με τον Νίκο Μαρίνο? Θα έρθουν στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Στο μαγαζί μας, okay. Στο Unico. Και στο Facebook όμως. Ναι, στο Unico Group. Στο Unico Group. Σελίδα, στο Instagram, Unico Group, εκεί τα έχουμε όλα. Νίκο μου γλυκέ, πάμε. Τώρα έχουμε το roux, κάνουμε το roux και τώρα θα προσθέσουμε λίγο γάλα, ο κρέμα γάλακτος. Τώρα, μ' αρέσει το στήριξο. Που το βάζεις εδώ μέσα, ακατεύεις. Ανακατεύουμε. Εντάξει. You stir. Τώρα. Ωραία τα λουλούδια μας, ε! Πολύ ωραία, ωραίο χρώμα. Φιλιά στη γλυκιά μας Ερικέτη. Ερικέτη. Ερικέτη, πού είσαι, Ερικέτη? Πού είναι. Okay. Μας έφερε εδώ, μας τόλισε, μας έφτιαξε. Μια χαρά, ωραίο. Το ρου πάει, το μπεσαμέλ πάει, έχουμε το βούτυρο, το αλεύρι, το γάλα, το κρέμα γάλακτος, είναι μέσα εκεί. Right? So, άστο να πήξει λίγο, να κάνει thicken, ας πούμε. Που γίνεται αυτό, βάζουμε. Μουτσαρέλα. Μ' αρέσει. Βάζουμε τριμμένο cheddar. Να, εγώ, άμα πας στο σούπερ μάρκετ, ό,τι να είναι. Πήγες να με βγάλεις σήμερα, με στεναχώρησες. Μην πάρεις. Στεναχώρησες και το κοινό. Κάνεις macaroni cheese και δεν κάνεις ένα burger εδώ να γίνει χαμό. Είπες να το κάνουμε στο μαγαζί. Πρέπει να, για το burger και όλα αυτά, πρέπει να είστε στο μαγαζί να φάτε το burger. Εντάξει, οκ. Αλλά αυτό είναι πολύ νόστιμο, το ξέρεις. Στο τέλος θα δώσω ένα φυλάκι. Ένα φυλάκι. Θα το δώσουμε ένα, και φυλάκι. Ναι, και φυλάκι, γιατί είναι τόσο ωραίο. Κατάλαβα. Αλλά παίρνουμε το cheddar cheese, right, και το τρίβουμε. Γιατί άφησες στην Αμερική και είδες στην Ελλάδα? Όλοι φεύγουν και πάνε στην Αμερική. Ας πω κάτι. Ναι. Αγαπάω την Ελλάδα πάρα πολύ. Και από μικρό παιδί ήθελα να το κάνω αυτή την κίνηση. Είχα μια ευκαιρία, 4 χρόνια πριν να το κάνω. Και καμιά φορά η ζωή είναι ωραία να κάνεις ένα restart, να κάνεις ένα do-over. Όμορφα, αυτό, ωραία. Εδώ, πάτα. Αλλά έχουμε τη μουτσαρέλα, έχουμε το cheddar και τώρα η παρμεζάνα. Εντάξει. Και τώρα έχει thickened το sauce, έχει πήκτη, είναι ωραίο. Κλείνουμε το φωτιά. Και το αφήνουμε εκεί να... Ναι, και βάζουμε τη μουτσαρέλα. Όλο. Πολύ. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια. Εμείς είμαστε της υπερβολής. Παρμεζάν. Και... Τώρα να σου πω, δεν έχει καμία σχέση με το κουτί. Εδώ είναι original. Μισό το cheddar, γιατί μετά θα κάνουμε μια κρούστα με το παρμεζάνα και το cheddar. Θα είναι ωραίο. Αλλά κάνουμε stir γύρω-γύρω. Να σε ρωτήσω, πες μου. Όπως το έχεις φτιάξει τώρα εκεί πέρα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε κάποιο άλλο φαγητό πέρα από τα μακαρόνια που κάνουμε. Ναι. Σαν σος. Αυτή, κοίτα, με το bechamel που κάνεις, είναι ένα mother sauce, ας πούμε. Το mother sauce τι είναι? Είναι 5 βασικά σάλτσες στη μαγειρική που άμα ξέρεις να τα κάνεις, μετά μπορείς να κάνεις άλλα 10-20 σάλτσες. So, με το bechamel sauce που έχουμε, το βάμε στα μακαρόνια με κρέας, με χοιρινό, με κουτόπουλο. Ό,τι να είναι, μπορείς να βάλεις πέστο, βασιλικό. Τα ρίχνεις μέσα ή τα βάζεις στο φούρνο? Μπορεί να τελειώσεις από πάνω, στο φούρνο. Αυτό, ναι. Το κάνεις και πιστεύεις. Εννοείται. Στείλτε και εσείς λοιπόν τι ερωτήσεις έχετε, τι απορίες, ποιες συνταγές θέλετε εδώ στον Νίκο μας. Και θα σας στείλω πίσω. Ορίστε. Εδώ είμαστε. Θα στείλω πίσω το πακέτο, το πάρει. Ναι, όλο. With love. With love. Αλλά έχουμε το cheese sauce τώρα που έκανε το bechamel. Βάλαμε παρμεζάν, cheddar cheese, mozzarella και τώρα θα βάλουμε τα μακαρόνια. Τα περιβόητα μακαρόνια που στην ουσία είναι το κοράλι μακαρόνι που έχουμε εμείς εδώ, που οι Αμερικάνοι τρελαίνονται. So, τι έχουμε τώρα? Τι ωραίο. Κάνουμε, ωραίο, είναι... εύκολο. Και απλό. Και νομίζω το απλό, το ωραίο, το νόστιμο είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις με φαγητό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. So, το έχουμε έτοιμο τώρα. Και θα βάλουμε λίγο μαντιανό. Τώρα. Μαϊντανό. Μαντιανό, or
Italian parsley. Εντάξει, τα ελληνικά μου είναι τέλεια, να το ξέρεις. Έχω λίγο προφορά, αλλά όλα καλά. Μου αρέσει η προφορά σου πολύ. Αυτό πώς λέγεται? Πώς λέγεται? Ψαλίδι. Ψαλίδι. Να μην το λέω λάθος. Μην μου πεις λάθος με ψάλλον. Αλλά ξέρεις, είμαστε chefs, κόβουμε με το ψαλίδι, αλλά... Μπράβο, μια φορά. Παίρνεις όλα τα τρυφερά. Με τα χέρια. Τέλεια, οκ. Έχουμε εδώ τώρα το Μαντιανό. Να πω στους τηλεθεατές μας ότι χθες έρθες στο μαγαζί σου, ναι, και είδα τόσο κόσμο, δεν μπορούσες να κάτσεις και έχεις και σούσι που αγαπάω πολύ, θα κάνουμε και σούσι κάποια στιγμή. Δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις. Όχι. Ξέρεις τι είναι το θέμα με το σούσι? Ο κόσμος πιστεύει το σούσι είναι ομό ψάρι. Ναι, το ίδιο πιστεύει και η μαμά μου. Όχι, λέει να φάω και το δοκίμασε, λέει είναι ωραίο. Αλλά να σου πω, αυτό είναι λάθος. Το σούσι, το ωραίο σούσι, είναι ωραίο, είναι ρύζι. Είναι το τεχνική με το ρύζι. Και αυτό βγάζει το καλό σούσι από το σούσι. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχει πολύ σούσι και είναι δύσκολο να βρεις ένα ωραίο σούσι. Αλλά στο Unico τα βρεις αυτά τα ωραία σούσι. Να τον είχε, δεν είχε, μου New το York είπε. Style, New York style στο Unico. Σε έχουμε το Μαντιανό, το κάνουμε rough chop, όχι πολύ, λίγο. Και αυτό τι δίνει, λίγο flavor, λίγο αν χρώμα. Αν δεν τρώει Μαϊδανό, τι μπορεί να βάλει. Πώς θα βάζεις, τσάις, βασιλικό, ορέγανο, ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Δεν πικρίζει. Μπορείς να βάζεις εδώ bacon, μπορείς να χοιρνώ μέσα εδώ, μπορείς να το κάνεις αυτό το macaroni cheese, ό,τι γουστάρεις. Να το θυμάστε αυτό και στείλτε και τη συνταγή σας ό,τι τώρα. Ό,τι γουστάρεις. Άρα, έχουμε τα μακαρόνια. Τώρα θα το βάλω μέσα. Εδώ, τους τρέχουν τα σάλια, έβλεπεις εδώ τι γίνεται. Παίρνουμε ένα σκεύος, ό,τι θες. Ναι. Το οποίο μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Κοίτα, αυτό μου αρέσει, είναι το cast iron. Έτσι το δίνουμε στο μαγαζί. Α, στο έτσι γυνίκο. Το σερβίρεις. Ναι, ναι. Και ωραίο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και ναι. Είναι βαρύ αυτό. Ναι. Είναι βαρύ. Ναι, και wow. Καμιά φορά, άμα έχεις νεύρα, είναι ωραίο. Εντάξει, εσύ είσαι άντρας, δεν έχει τέτοια. Όχι. So, βάζουμε τα macaroni, βλέπεις πώς είναι. Κοίτα τι ωραίο που έχει γίνει, έπληξε. Ναι. Το τρώω και έτσι, δεν χρειάζεται το ψήσω. Αλλά ξέρεις τι, θα κάνουμε μια κρούστα από πάνω και θα είναι πιο νόστιμο. Θα το φέρουμε πιο ψηλά. Όταν πήγαμε στην Πανεπιστήμιο Αμερική, να, όλο τέτοια έτρωγα. Να με τα τεκιλά, έλα χάσαμε τα τεκιλά. Α, τώρα κοίτα, ναι, τώρα είναι κοντά σου, εδώ είμαστε κοντά. Λίγο. Τώρα θα τελειώσουμε το macaroni cheese, θέλουμε μια κρούστα από πάνω. Να έχει λίγο crunch, να έχει λίγο texture, να έχει το smooth, creamy μακαρόνια και τυρί από κάτω και από πάνω κάτι cheese crust με λίγο breadcrumbs που έχουμε εδώ. So, τι κάνουμε. Βάζουμε τυρί, το parmesan και το cheddar απάνω. Τζένταρ μπόλικο, μην το τσιγκουνεύεις γιατί το αγαπώ πολύ το τζένταρ. Είναι αγαπημένο. Τώρα έχει πάρει λίγο δύναμη στην Ελλάδα τώρα. Το βλέπω πολύ. Ναι. Και βάζουμε breadcrumbs, φρυγανιά, άμα δεν έχεις. Ξυπουλάκια. Εδώ έχω Japanese breadcrumbs, panko, είναι λίγο πιο... Ξέρεις. Είναι λίγο έτσι. Μ' αρέσει αυτό που κάνει. Είναι λίγο έτσι. Το αγαπάω. Αλλά βάζεις αυτό πάνω και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο φούρνο. Δεν θα πάμε φούρνο, αγαπητέ μου. Πού θα πάμε. Εγώ λέω να το φάω τώρα. Όχι, θα πάμε φούρνο. Όλα τα πράγματα στη ζωή, τα καλά, θέλω λίγο υπομονή. Υπομονή, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Εσείς όμως, αφού θα δείτε και τα υλικά και θα παιδέψω εδώ πέρα τον Νικολή μας, το γλυκό, μπαίνετε στο YouTube. Γίνεστε συνδρομητές και φυσικά μας βρίσκετε και στο Facebook. Ζούμε όμορφα για να δείτε όλες τις συνταγές μας και τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Και θα στείλουμε και δύο άτομα να πάνε στο Unico να φάνε. Θα δείτε σε ναι, λίγο. Έλα. Λοιπόν, συνταγή, επιστρέφω. Σήμερα μαγειρεύουμε με άρωμα Νέας Υόρκης. Macaroni and cheese. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μακαρόνι κοράλι, 40 γραμμάρια βούτυρο, 40 γραμμάρια αλεύρι, 600 μιλιλίτρα γάλα, 10 γραμμάρια ψιλοκομμένο μαϊντανό, 10 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 200 γραμμάρια τσέντερ τριμμένο, 50 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη, 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Να σου πω, θέλεις να μου σπάσεις τη μύτη? Δεν φταίω. Γεια σου Νίκο Μαρίνο. Γεια σου Μαρία. From USA and Ψαρά. From New York και Ψαρά, ναι. Λοιπόν, να στείλουμε γλυκιά καλησπέρα, να ανοίξατε μόλις τώρα. Έχουμε το φίλο μας, τον Νίκο. Από πού? Από τη Νέα Υόρκη και Ψαρά. Ναι, αλλά εδώ πού σε βρίσκω? Περαία.
Στο Πειραιά. Πειραιά. Σ' αρέσει ο Πειραιάς. Ναι, πολύ. Από μικρό παιδί έρχομαι εδώ που ήρθα για κοπές και ψαρά. Ήξερα τρία μέρη. Το αεροδρόμιο, ναι. Πειραιά και ψαρά. Α, γι' αυτό άνοιξες και το μαγάζι στον Πειραιά. Καρδιά. Καρδιά, ναι. Πάει. Ναι. Οι Πειραιώτες καλοί. Πάτα. Ναι, έλα. Μα δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσεις σε πλακώς. Δεν ξέρεις την παροιμία. Ναι, αλλά το μάθα τώρα. Το μάθες τώρα. Ναι. Άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσεις σε πλακώς. Το μάθα τώρα. Λοιπόν, διάλεξες να κάνουμε macaroni cheese. Macaroni cheese, yes. Τέλεια. Θέλεις λίγο να μας πεις τα γρήγορα τι κάνουμε. Ναι, βράσαμε τα μακαρόνια. Με το νερό να έχει γεύση τη θάλασσα με τα μακαρόνια, right? Τα βγάζουμε τα μακαρόνια και κάναμε ένα bechamel. Με το bechamel θα κάνουμε ένα cheese sauce. So, μέσα στο cheese sauce θα κάνουμε το ρου πρώτα με βούτυρο και αλεύρι. Θυμάσαι το ρου, right? Το οποίο είπαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εσείς που δεν το είδατε να ανοίξατε μόλις τώρα γιατί χάσατε. Χάσατε, πολύ χάσατε. Εννοείται χάσατε. Θα μπείτε και στο YouTube, ζούμε όμορφα. Αλλά φυσικά και στο Facebook, αλλά φυσικά και στο Unico, γιατί θα μας βρείτε παντού. Ναι. Να δείτε τη συνταγή. Μπορούμε τη συγκεκριμένη μπεσαμέλ, το ρου, να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλα φαγητά. Ναι. Είναι το tip της ημέρας. Το tip of the day. Και που κάναμε το ρου, μετά ρίχναμε το κρέμα γάλακτος, κάναμε το μπεσαμέλ, βάζουμε μουτσαρέλα, τσέντερ και παρμεζάν μέσα, κάναμε ωραίο σάλτσα. Βάζουμε τα μακαρόνια μέσα στη σάλτσα. Και μετά το βάζετε κάτω και επειδή το πηγαίνουμε κατευθείαν στο φούρνο. Και μετά που είναι τώρα στο φούρνο, να δούμε σε λίγο αν είναι έτοιμο. Να δούμε. Έχει σπάσει τη μητσούλα. Για εδώ. Όχι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Θα βάλω εγώ τώρα. Κουτάλι. Το μαγικό βάντι. Κλείνω το φούρνο. Ανοίγω. Τέλεια. Το σερβίρεις έτσι στο μαγαζί μου είπες, ε! Έτσι το σερβίρω και... Αλλά τους λες πρόσχε, μην καείς! Είναι ζεστό, αλλά με 20 χρόνια στην κουζίνα, μια χαρά. Για σένα? Ναι. Okay. Αλλά βλέπεις, έχει κρούστα, τυρί, το panko breadcrumbs και είναι ωραίο. Και το τελευταίο που χτυπάμε, λίγο... Κοιτάτε, δεν μπορείς. Λίγο okay. Pepper από πάνω. Και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο. Ναι. Τέλειο. Θες να το φας, το δοκιμάσεις. Εννοείται θέλω. Πάμε μαζί. Άντε πάμε. Έλα, στην υγειά μας. Να στο Μίκο. Μίκο, καλώς όρισες στο Μύρις Ελλάδα. Καλώς σας βρήκα. Βλέπεις το crunchiness. Τι ωραίο το crunchy. Είναι ωραίο. Παιδί μου, Αμερικανιά. Ακούγεται. Πάμε. Αμερικανιά, για να σε δω. Για να δούμε. Το έχουμε. Όπω μυρωδιά, τι λέει. Okay. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Είναι okay. Λίγο. Αλλά νόστιμο. Είναι νόστιμο. Εγώ σου κλέψα πριν, δεν νομίζω, το δοκίμαζα. Ωραίο, είναι πολύ ωραίο που είναι κράνης, είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι το macaroni cheese, New York style. Τέλειο. Στο Unico. Θα το ευχαριστηθώ, θα το φάω σε λίγο γιατί καίει όμως. Εδώ είναι. Λοιπόν, να μας στείλετε και τις συνταγές σας. Ναι. Έχεις ετοιμάσει ωραία πράγματα γενικώς και θα σε βλέπουμε σε πολλές εκπομπές, τριγή. More to come, more to come. Έτσι, μπράβο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα σου. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω πολύ να σε ξαναδώ. Θα μου δεις. Εντάξει. Να σε καλά. Είσαι σίγουρος. Οκ. Αυτό με 100. Το είπες. Το είπα. It's a promise. Άμα το λέω, γίνεται. Γίνεται. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Macaroni cheese στο YouTube, στο Facebook, παντού. Σας αγαπάμε. Γεια σας. Κώστα, ένα καπουτσίνο. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θέλω και ένα φρέντο. Ναι. Ορίστε και το φρέντο. Ευχαριστώ. Κώστα, θέλω και ένα φραπέ. Ναι, γλυκό με γάλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όλη την ημέρα απολαμβάνουμε όλους τους καφέδες. Αρτίνα.
Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί από σήμερα θα έχω κοντά μου τον γλυκό μου φίλο, τον Βασίλη τον Τότσικα, τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, αρκετά θα έλεγα. Εντάξει, αρκετά, είναι αρκετούτσικα. Με τα οποία έχουμε μοιραστεί πάρα πολύ όμορφες στιγμές, που μας έχουν φέρει πολύ κοντά και μας έχουν αλλάξει και τη διάθεση. Και γιατί αναφέρομαι. Αναφέρομαι σε έξυπνες συμβουλές που θα αρχίσουμε να δίνουμε από σήμερα με τον Βασίλη μας, στις οποίες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα πιο όμορφη και πιο υγιεινή και πολύ εύκολη. Αυτό το βασικότερο. Α, μπράβο. Πιο εύκολα. Βασίλη, σε καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους. Ελπίζω με αυτή την καινούργια αρχή να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να κατανοήσουν ότι τελικά δεν είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε στόχο. Αρκεί αυτός ο στόχος να είναι ρεαλιστικός. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα είναι ότι έχουμε κάνει άπειρες ώρες κουβέντες να συζητάμε και να προσπαθείς να μου αναλύσεις ακόμα και το πιο μικρό πραγματάκι από αυτό το μυαλουδάκι. Ναι, γιατί νομίζω ότι το βασικότερο στη διατροφή μας είναι να κατανοήσουμε το πώς και το γιατί. Να ξεκινήσουμε από μια ωραία βάση. Πώς θέλεις να την πάμε την κουβέντα μας για να καταλάβουν πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η διατροφή μας διαφορετική. Να ξεκινήσουμε καταρχήν γιατί παχαίνουμε. Πολύ ωραία. Την πιο βασική ερώτηση. Τελικά δεν παχαίνουμε γιατί τρώμε πολύ. Εγώ αυτό θα έλεγα. Παχαίνουμε γιατί τρώμε λάθος. Και για να είμαι πιο κατανοητός, να πω ότι όλα σχετίζονται με το χρόνο. Θα σας πάω λίγο πίσω στη βιολογία του σχολείου. Όλο μας το σώμα είναι κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα ταΐζουμε και αυτά για να βρουν τα θρεπτικά στοιχεία που τρώμε έχουν πρόσβαση στο αίμα. Τελικά το μεγάλο μυστικό είναι όλα αυτά που τρώμε πόση ώρα κάνουν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Έχετε ακούσει σίγουρα όλοι να λένε ότι ανεβάζουν το ζάχαρο κάποιες τροφές. Στην ουσία τι συμβαίνει. Η ζάχαρη που έχει η τροφή που τρώμε περνάει πολύ γρήγορα στο αίμα μας. Και μου λες πάντα, Μαρία θα τρώω ζάχαρη αλλά θα τρώω με μέτρο. Ναι. Βασικά είναι ο χρόνος. Δεν υπάρχει μια τροφή σε απόλυτη τιμή που να συμπαχαίνει. Υπάρχουν ποσότητες τροφής που μπορεί να χειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δραστηριότητες που έχουμε. Έτσι, πολύ σημαντικό ρόλο το τι θα φας ανάλογα με αυτά που κάνεις. Όσο λιγότερη δραστηριότητα, δυστυχώς, τόσο λιγότερη και η τροφή που πρέπει να τρώμε. Όταν λες δραστηριότητα, τώρα πια εμείς δουλεύουμε όλη την ημέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, να μην αφήνουμε τον εαυτό μας άδειο από ενέργεια. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να με ρωτάνε πόσες θερμίδες πρέπει να τρώμε. Αυτό με τις θερμίδες πια. Ναι. Εγώ μέτρο θα πω ένα τυπικό παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι ψάχνει ένας νέος να βρει στο 1,80 και τα 75 κιλά πόσες θερμίδες πρέπει να τρώει για να είναι μια χαρά. Και θα δει ότι περίπου 2.000 θερμίδες είναι αυτό το νουμεράκι. Το θέμα είναι από τι είναι αυτές οι 2.000 θερμίδες. Από τι αποτελούνται. Ναι. Αν λοιπόν ο νέος του παραδείγματός μας αποφασίσει να τρώει μια τυρόπιτα για πρωινό, πίτσα για μεσημεριανό και προφιτερόλ για βραδινό, έτσι, μπορεί να είναι μέσα στα όρια των θερμίδων, αλλά τι θα συμβαίνει. Θα αποθηκεύει το μεγαλύτερο μέρος από αυτές τις θερμίδες. Το θέμα είναι αυτές οι 2.000 θερμίδες που θα φάμε ή οι όποιες θερμίδες θα φάμε να γίνουν κάτι από το σώμα μας. Εάν δεν γίνουν κάτι, είναι μονόδρομος να αποθηκευτούν. Και αυτό είναι η αρχή των κακών. Έτσι. Έτσι ξεκινάει ένας άνθρωπος να αποθηκεύει λίπος. Βάζεις λοιπόν σε αυτό το παράδειγμα περίπου τις 1.000 θερμίδες στην άκρη κάθε μέρα. Τι θα συμβεί μετά από 9 μέρες, μόλις αυτές θα έχουν γίνει 9.000, εμείς θα έχουμε αποθηκεύσει 1 κιλό λίπος. Δυστυχώς. Α, έτσι αποθηκεύεται. Ναι, βέβαια. 9.000 θερμίδες είναι 1 κιλό λίπος. Έτσι. Φανταστείτε ότι 90.000 θερμίδες είναι περίπου 10 κιλά. Όταν το σώμα μας αποθηκεύσει 90.000 θερμίδες, εμείς θα έχουμε πάρει 10 κιλά. Βρίσκουμε δικαιολογία, είχαμε τα Χριστούγεννα. Τώρα θα πάμε στο Πάσχα. Στο Πάσχα κάπως πέσουν καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Λίγο καλύτερα θα έλεγα. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να τρώει όσο το δυνατόν τροφές που είναι κοντά στη φύση. Λιγότερη επεξεργασία, λιγότερη συσκευασία, λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι το μυστικό για να κρατήσουμε. Έχουμε τόσο ωραία πράγματα που μπορούμε. Μπροστά μας βλέπουμε, νομίζω, τη φύση την ίδια. Έτσι. Τα λαχανικά είναι η καλύτερη πηγή και ξέρουμε ότι για χιλιάδες χρόνια ήταν το 80% της διατροφής μας. Αλλά δεν είσαι και απόλυτος, δεν λες φάε μόνο το λαχανικό σου, θα το συνδέσεις και με κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως,
Οι vegan, πέρα από νοοτροπία, έχουν πάρα πολύ σωστές βάσεις για ένα σύγχρονο διατροφικό πλάνο. Ζούμε σε μια εποχή που πλέον η χειροναξία την εκλείψει. Οι δουλειές μας γίνονται όλες καθιστικά, έτσι πνευματικά, και κατ' επέκταση οι ανάγκες μας έχουν μειωθεί σε αυτό το θέμα. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη διατροφή μας με πιο πολλά λαχανικά, γιατί δυστυχώς και αυτά έχουν λιγότερη συγκέντρωση από ό,τι είχαν πριν από 20 χρόνια. Σωστά. Σε θερμικά συστατικά, έτσι. Οπότε είναι ανάγκη να βάλουμε ακόμη περισσότερα στη διατροφή μας. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Εγώ θέλω να μου πεις πώς μπορώ να ξεκινήσω την ημέρα μου χωρίς να μου λείψει το φαγητό και κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή εγώ ξέρω τι θα μου πεις. Στο περίπου. Στο περίπου δεν ξέρω ακριβώς πώς θέλεις να το δώσεις, να το καταλάβουν και οι τηλεθεάτες και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ όλη την ημέρα για να μην πεινάω? Βασική αρχή να τρως. Τι θα τρως όμως? Να τα. Όχι που αρχίζουμε. Δεν θα φας εκείνο, δεν θα φας το άλλο, δεν θα φας το άλλο. Βαριέσαι με τις δίαιτες, γιατί δεν μιλάμε για δίαιτα πια. Έχουμε αλλάξει πια. Πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή μας. Στην ουσία, θέλουμε γεύματα για να πάρουμε χρήσιμα πράγματα. Τα μαλάκια μας, τα νυχάκια μας, το δέρμα μας, όλα αυτά φτιάχνονται επειδή εμείς τρώμε κάποια πράγματα που θα τα αξιοποιήσει το σώμα μας για να φτιάξει τους αντίστοιχους ιστούς. Εάν εμείς δεν το κάνουμε, δεν θα έχουμε ωραία μαλλιά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας να μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ και να ψαχουλεύουμε πώς θα χάσω γρήγορα 5 κιλά, 10 κιλά, 15, 20, 30, 50 ή 2 κιλά που μπορεί και κάποιες κοπελιές να έχουν μέχρι 2 κιλά να θέλουν να χάσουν, βρε παιδί μου, να μην έχουν περισσότερο βάρος. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε δίαιτες οι οποίες δεν είναι καλές για μας. Και πάλι θα τα ξαναπάρουμε τα κιλά αυτά. Αν μιλάμε για τόσο μικρή απώλεια βάρους, δηλαδή 2-3 κιλά, και μόνο το να μειώσουμε λίγο την τροφή μας θα είναι αρκετό. Όταν όμως έχουμε ποσότητες λίπους που θέλουμε να τις χάσουμε και να μην τις ξαναπάρουμε, θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πλάνο που να έχει οπωσδήποτε αρκετά γεύματα μέσα στην ημέρα. Ο χειρότερος σύμβουλος σε μία δίαιτα είναι η πείνα. Ναι. Έτσι. Πώς θα φτιάξουμε όμως την ψυχολογία μας όταν κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και δεν μας αρέσει? Η ψυχολογία. Νομίζω ότι όταν θα έχεις μία εικόνα του εαυτού σου στο κεφάλι σου όπως τον θες, είναι το κίνητρο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μάλλον θα πρέπει να βλέπουμε συνέχεια τον εαυτό μας και να τον φανταζόμαστε. Θα πρέπει όπως να τον φανταζόμαστε όπως τον θέλουμε, ναι. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τις παγίδες. Από εκεί πέρα, όχι πείνα. Η πείνα είναι ο χειρότερος σύμβουλος, δεν θα μας αφήσει να κρατήσουμε τη διατροφή μας. Πόσες φορές πρέπει να τρώμε την ημέρα? Όσο το δυνατόν περισσότερες. Δηλαδή. Ανά 2 ώρες, ανά μία. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον 4 γεύματα για να μπορεί ο οργανισμός να είναι καλυμμένος από τα βασικά και από τα απαραίτητα. Έτσι. Τώρα, αν κάνεις 5 ή 6 γεύματα, είναι ακόμη καλύτερο. Να σε ρωτήσω, βοηθάνε πάρα πολύ οι μπάρες στον διάμεσο για να μην πεινάμε? Τώρα, ποιοι έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά? Ναι. Αν εξαιρέσουμε τις πολύ επεξεργασμένες τροφές που περιέχουν πάρα πολλά ζάχαρα και πάρα πολλά επεξεργασμένα άλευρα, όλα τα άλλα, αν τα έχουμε με μέτρο, μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και όπως μου έλεγες πάντα, Μαρία, ένα σακουλάκι με ξηρούς καρπούς μαζί. Ναι, πολύ βασικό αυτό. Όσο πιο φυσική είναι η τροφή, όσο πιο πολλές ίνες έχει, τόσο περισσότερο θα μας χορτάσει και τόσο πιο καλό θα κάνει στην υγεία μας. Πολύ μου αρέσει έτσι όπως μου τα λες. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα μου λες έτσι διάφορα πραγματάκια ναι. Και θα μας ρωτάνε και τι θέλουν. Όχι μόνο αυτό, ακριβώς. Θα περιμένουμε απορίες να λύσουμε. Τέλεια. Για αρχή όμως, μου είπες το καλύτερο. Πρέπει να αγαπήσουμε λιγάκι τον εαυτό μας. Ναι. Είναι βασική αρχή αυτή. Τέλεια. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν η πρώτη μας επαφή για να μπορέσουμε να δώσουμε πολύ όμορφες συμβουλές, έξυπνες, γρήγορες, για να έχουμε υγεία. Πάρα πολύ. Και για να μπορούμε να ζούμε όμορφα. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Παρακαλώ. Και εσείς εννοείτε ότι όποια πορεία έχετε, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, στο zoomomorpha.gr μπορείτε να μας στείλετε όποια πορεία έχετε και φυσικά κάνετε και like στο Zoom Όμορφα και εκεί ερωτήσεις. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Ζούμε όμορφα και υγιεινά.